Καλωσορίζω ένα εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη, ο οποίος μας έρχεται από τον Καναδά. Έχετε αυτές τις μέρες ή ήσασταν εδώ? Αυτές τις μέρες έρχομαι από την Ελβετία, από τη Λοζάνη. Από την Λοζάνη. Ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο κοντά. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Πειράζει που σας θεωρούμε κρητικό? Κατά όχι, το πειράζει, η πατρίδα μου είναι. Η μάνα μου είναι. Και είμαστε από το χωριό της μάνας μας. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Το λέμε αυτό. Η μητέρα σας πραγματικά, η οποία ήταν από μια πολύ σημαντική οικογένεια της Κρήτης. Δεν ξέρω, ξεκινώντας μια τέτοια κουβέντα με μια προσωπικότητα όπως εσείς, τι να πρωτοπιάσει κανένας? Δηλαδή, έχετε τόσα πράγματα να πείτε, να σας ρωτήσουμε και για την Κρήτη και για τα ιστορικά της οικογένειας. Όταν, νομίζω ότι η μάνα σας δεν ήταν, η μητέρα σας δεν ήταν, δεν συνδεόταν και με τον Αριστίδη Στεριάδη, ήταν πατριώτη. Βεβαίως, ήταν ο πατριώτης. Μπράβο, καλά το θυμάμαι. Και μάλιστα το 19, όταν αποβασίκαμε στη Σμύρνη, ο Στεριάδης είχε πάρει τη μητέρα μου, κοριτσάκι τότε. Και έμενε στη Σμύρνη με το Στεριάδη. Α, καλά τα λέω. Χρειάζονται 5 εκπομπές για το Στεριάδη από μόνο του. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, είπα όμως να τα πούμε, διότι και την Κυριακή έχουμε εκλογές στην Τουρκία που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο που ξέρουν τα τουρκικά και τα ελληνοτουρκικά όσο εσείς. Τα μελετάτε χρόνια, τα έχετε βιώσει, θα έλεγα. Έχουμε και πολλά ζητήματα, το ξέρετε πια, στο Βορρά, με τα Σκόπια, με τους γειτονές μας, συμφωνίες, πράγματα, θα πούμε πολλά. Και θέλω να πω αμέσως καταρχήν στο πόσο μου δίνετε, πόσο καιρό μου δίνετε. Πόσο καιρό, σωστό. Γιατί σωστό. Μου λέτε τώρα να μιλήσω για 24 ώρες. Για 24 ώρες και όχι μόνο. Πραγματικά μπαίνω κατευθείαν στο πιστό, διότι δεν έχει νόημα να καθυστερώ. Πρώτον με τα Σκόπια, πώς την είδατε τη συμφωνία? Ως ένας άνθρωπος που τα παρακολουθεί χωρίς φανατισμούς, χωρίς παροπίδες, και αυτό είναι το σημαντικό. Καταστροφικό, δηλαδή απίστευτο. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχε τέτοια λύση. Βέβαια, εξ αρχής η λύση, η δίθεν λύση, βρωμούσε από το κεφάλι. Διότι όταν λέγαμε ότι με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το λέγαμε. Αυτό φαινόταν να ήταν εθνική συμφωνία, ναι, το πούμε έτσι. Μα αυτό ήταν πολύ κακό. Γιατί? Διότι όταν λες γεωγραφικό προσδιορισμό και φτάσαμε στο γεωγραφικό προσδιορισμό. Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια λέει Μακεδονία. Μα καλά. Όλοι ξέρουμε ότι όταν λες βόρεια-νότια, υπάρχει βόρεια, υπάρχει και νότια. Συνεπώς Βόρειος Κορέα, Νότιος Κορέα. Συνεπώς Βόρειο Βιετνάμ, Νότιο Βιετνάμ. Και σου λέει κι άλλος, μα λέμε Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν υπάρχει Νότια Ιρλανδία. Δηλαδή, ό,τι θέλει. Και Βόρειος Ιρλανδία, όχι. Ναι, για πείτε. Ποιο είναι το μεγάλο όραμα των Ιρλανδών? Να ενώσουν το νησί, φυσικά. Βόρειος Ιρλανδία, άλλωστε κάνανε ολόκληρο αγώνα το 20 μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ιδρύθηκε η Νότιος Ιρλανδία. Λοιπόν, σημαίνει καθαρότατα, άμα λες Βόρεια Μακεδονία, άστο Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, σημαίνει ότι υπάρχει Νότια. Η Νότια είμαστε εμείς. Ποια είναι η πρωτεύουσα ιστορική της Μακεδονίας? Θεσσαλονίκη. Συνεπώς σημαίνει, ο συνειρμός είναι ξεκάθαρος, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κράτος ανεξάρτητο, ενοποιημένο μεταξύ Βορείου και Νοτίου Μακεδονίας και πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν θέλανε οι Βούλγαροι στο 19ο αιώνα, προτού αρχίσει ακόμη ο Μακεδονικός αγώνας. Αυτό δεν θέλανε οι Βούλγαροι, να κατέβουν στο Αιγαίο και να φτιάξουν, όταν έγινε η συνθήκη, το συνέδριο του Βερολίνου του 1878, μέχρι τότε με τη βοήθεια της Ρωσίας η μεγάλη Βουλγαρία του Αιγαίου ήταν αυτό. Και όταν λέμε Βουλγαρία, τα Σκόπια Βουλγαρία είναι. Διότι οι Σκοπιανοί. Αυτό δεν μας συμφέρει λοιπόν να υπάρχουν αυτοί ως μικρό κράτος εκεί, να μην είναι εσωματωμένοι κάπου αλλού, που θέλουν κάποια ιδέα. Ποιο, τα Σκόπια? Ναι, δεν το προτιμούμε. Λοιπόν, σας λέω ότι χειρότερα και από πριν. Χειρότερα και από πριν. Διότι πριν τουλάχιστον λέγανε, τρελά βέβαια, ότι είναι συνεχιστές του Αλεξάνδρου. Ναι, μα όταν. Όχι. Άξι. Αυτό ήταν καλύτερο. Καλύτερο από τώρα. Γιατί? Διότι ναι μεν λέγανε ότι δεν είναι συνδεδεμένοι με τους Σλάβους. Βέβαια δεν λέγανε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε Σλάβικα, προς Θεού. Αλλά λέγανε ότι αυτοί δεν είναι ούτε Βούλγαροι, ούτε Σέρβοι,
ούτε Ρώσοι ούτε τίποτα, Σλάβοι, ότι είναι συνεχιστές του Αλεξάνδρου, που φυσικά δεν μιλούσε Σλάβικα. Συνεπώς εμείς θα μπορούσαμε από θέση ισχύως να τους πούμε, α, αφού είστε παιδιά του Αλεξάνδρου, έλατε μαζί μας να σας ενσωματώσουμε. Θα μπορούσαμε με μία επεκτατική πολιτική, υπό την καλή έννοια επεκτατική, να ενσωματώσουμε τα Σκόπια. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι οι Σκοπιανοί που θα μας ενσωματώσουν. Διότι... Πώς θα μας ενσωματώσουν, τους φοβόμαστε τώρα πραγματικά τους Σκοπιανούς. Δεν είναι το φοβόμαστε. Ναι. Σήμερα είναι αδύναμοι, αύριο έπειτα έχουν πίσω τους μεγάλες δυνάμεις. Έχουν πίσω τους Σλάβους. Λοιπόν, όταν μάλιστα περάσαμε, συζήτησαν ακόμη να δώσουν το όνομα Ήλιντεν. Άντε πάλι γι' αυτό. Ήλιντεν ήταν ακριβώς ο αγώνας που κάναν στην αρχή του 20ου αιώνος να φτιάξουν μια δημοκρατία του Ήλιντεν. Ναι, ήταν καλά. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν λάθος που κάποιοι δικοί μας παρασύρθηκαν ότι τους άρεσε, λέει, γιατί δεν ακουγόταν τίποτα στο Μαγεδόνιο. Προφανώς δεν ξέρανε το ιστορικό background της υπόθεσης. Αυτό ήταν φανερό. Αλλά ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα πάντως είναι καταστροφή. Λέτε ότι το γεωγραφικό του προσδιορισμού είναι, ναι, χειρότερο από τι, ας πούμε. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό. Να σας πω. Έπρεπε να λέγεται Βαρντάσκα. Δηλαδή Βαρδαρία. Αυτό ήταν το μόνο σωστό και που θα το εκτιμούσαν και οι Σκοπιανοί. Το Κοζιάκη είπε ότι το φοβότανε αυτό, λέει, μην παραπέμπει αλλού με τους... Ποιος να φοβόταν. Εμείς αυτό θα θέλαμε. Να ήταν κάτι, μια ονομασία που δεν θα είχε τη λέξη Μακεδονία και που θα ήταν προσδιορισμός γεωγραφικός, αν θέλετε, ο ποταμός Βαρδάρης. Ναι, Βαρδαρία. Επειδή όμως είναι και στα δικά μας μέρη. Όχι, εμείς τον λέμε αξιό, δεν τον λέμε Βαρδάρη, τον λέμε αξιό. Για αυτό. Λοιπόν, καμία σχέση. Άμα το λέγαμε Βαρδαρία, τώρα άλλη χώρα, τελείως. Καμία σχέση με τη Μακεδονία. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν 2-3 στοιχεία το οποίο πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρώτον, η γεωγραφία λέει ότι η Μακεδονία δεν εκτείνεται μόνο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν έγινε η Βαλκανική πόλεμη. Ναι. Κάναμε μία διαίρεση μεταξύ τριών χωρών που είχαν συμμαχήσει και τελικά δώσαμε ένα κομμάτι Σερβία. Ωραία. Από τη Μακεδονία, που λεγόταν άλλωστε, δεν λεγόταν Μακεδονία, λεγόταν Ρούμελη τότε και ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν εμείς λοιπόν μαζί με τους Σέρβους και τους Βουλγάρους διαιρέσαμε αυτήν τη Ρούμελη, ένα κομμάτι το πήρε η Σερβία, ένα κομμάτι το πήρε η Βουλγαρία και εμείς ένα άλλο. Λοιπόν, και εμείς πολεμήσαμε με το Μελά και τον Δραγούμη για μία ολόκληρη Μακεδονία. Δεν μπορέσαμε να την πάρουμε ολόκληρη και έλεγε ο Δραγούμης τότε, μα τρελαθήκαμε, δηλαδή διαιρούμε το δικό μας το σπίτι, συνεννοούμαστε με τους Σέρβους και τους Βουλγάρους για να χωρίσουμε τα δωμάτια του δικού μας σπιτιού. Αυτό έλεγε ο Ιων Δραγούμης. Δεν τα καταφέραμε όμως. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα καταφέραμε με τα όπλα. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Γίνανε οι Βαλκανικοί πόλεμοι, δεν τα καταφέραμε. Υπάρχει ένα δεδομένο. Χωρίστηκε γεωγραφικά η Μακεδονία. Μετά έπαιξε ένα παιχνίδι ο Τίτο. Είναι γνωστό αυτό. Εμείς για διάφορους λόγους ούτε αντιδράσαμε ούτε μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Σωστά. Κοιμόμαστε. Λοιπόν, επί χρόνια, θυμάμαι, έξω στα πανεπιστήμια, όλοι το λέγανε Μακεδονία. Όλοι. Το θυμάστε καλύτερα. Διότι δεν ξέραν από γεωγραφία. Ωραία. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όλοι το έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία. Μας νοιάζει. Γιατί δεν μας νοιάζει. Δεν είναι υποκρισία διότι, αυτή. Δεν μας νοιάζει, διότι αυτοί οι λαοί δεν έχουν ιδέα που πέφτουν τα Βαλκάνια καν. Ξέρετε ότι στην Αμερική ζητάνε στους φοιτητές πού είναι η Μαδρίτη. Πού είναι, δεν ξέρουνε. Μα τόσο πολύ. Θα ξέρουν τη Μακεδονία. Τι μας νοιάζει εμάς, τι λέει. Άλλωστε είναι τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή αυτό που λέμε, το ανατολικό ζήτημα. Από το 18ο αιώνα, το ανατολικό ζήτημα τι είναι. Είναι ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, ο καθένας ένα κομματάκι, να το κάνουν όλο Κόσοβο. Όλα τα Κόσοβα. Υπάρχει σχέδιο διαμερισμού της Ελλάδος, το λέω από το 2007. Και αυτό ακούγεται λίγο τώρα. Όχι, δεν ακούγεται. Όχι, τώρα... το έχω αποδείξει σε άπειρες συνεντεύξεις, σε άπειρα άρθρα μου, ότι και σε χάρτες,
ότι υπάρχει σχέδιο των μεγάλων δυνάμεων. Τι εξυπηρετεί. Πώς είναι εξυπηρετεί. Οι μεγάλες δυνάμεις ήδη από το 18ο αιώνα, όπως σας είπα, αυτό που λέμε το ανατολικό ζήτημα, θέλουν προτεκτοράτα σε όλη την περιοχή Βαλκανίων και Μικρασίας να τα φτιάξουν όλα. Δεν είμαστε και τώρα στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε προτεκτοράτο των Αμερικάνων. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι, αλλά θα σας πω κάτι. Διότι όχι μόνο θα γίνει ανεξάρτητη Μακεδονία, που πλέον είναι σίγουρο που μας το κάνει η κυβέρνηση αυτό, θα γίνει Μεγάλη Αλβανία σίγουρα, θα γίνει Μεγάλη Θράκη, τρία ανεξάρτητα κράτη, και θα γίνει και η Κρήτη ανεξάρτητη. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει η Κρήτη ανεξάρτητη, διότι είναι σχέδιο. Και γιατί το έχουν εξηγήσει οι Αμερικανοί. Η Σούδα, που είναι πλέον η κυριότερη βάση των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι το Ιντζιλίκ έχει πέσει, επειδή προσπάθησαν να ρίξουν τον Ερντογάν από το Ιντζιλίκ, από τη βάση του Ιντζιλίκ. Λοιπόν, το αεροπλανοφόρο που λέγεται Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικό και στρατηγικά. Γιατί δεν το κάνανε όμως τόσο καιρό? Γιατί το κάνανε, αυτό σχεδιάζουν. Σχεδιάζουν για να μπορέσει να ελέγξει τα στενά το Βόσφορο. Για πάρτε ένα χάρτη και δείτε, Μαύρη Θάλασσα, μετά τα στενά, μετά το Αιγαίο, που καταλήγει στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι η πόρτα. Άμα ανοίξεις την πόρτα Κρήτη, φτάνεις στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θέλουνε. Ωραία, γιατί δεν το κάνανε στον πόλεμο? Αυτό που ήταν μεγάλη ευκαιρία να μοιράσουν πόλεμο, στα κομμάτια. Πόλεμο. Το δεύτερο παγκόσμιο που μοιράσανε τα τιμάρια σε όλη την Ευρώπη. Είπανε, έκατσε ο Στάλιν με το... Κοιτάξτε, υπάρχουν προτεραιότητες. Ναι. Και επειδή οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται ως αντιμαχόμενες, ο ένας φοβάται τον άλλον. Λοιπόν, δεν θέλουνε πολύ. Και αυτό προσπαθεί να... Ο Ερντογάν, στην κατάσταση που βρίσκεται, αν θέλετε να περάσουμε στην Τουρκία, ο οποίος σαν μενόμενος Σταύρος ξέρει ότι θα πεθάνει, πρέπει να το καταλάβετε αυτό, είναι πληγωμένος. Να σας πω τώρα κάτι, ναι. Επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω, ναι. Θυμάμαι ότι είχατε δώσει μια συνέντευξη, θα θυμηθώ και πού ίσως, είχατε πει ότι είναι πύριος νίκη του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα. Μπέμπες. Δεν επιβεβαιωθήκατε? 100%. Πώς 100%? Μια χαρά τον βλέπω. Σουλτάνος έχει γίνει. 100%, θα σου το εξηγήσω. 100%. Λοιπόν, τρεις φορές προσπάθησαν να ρίξουν τον Ερντογάν. Την τρίτη την έχουν ακόμα, αυτή είναι τώρα που έρχεται. Η πρώτη ήταν το 2013 με την λεγόμενη επανάσταση, την ανοιξιάτικη, όπως λένε, ή την έγχρωμη επανάσταση. Που ήταν η εξέγερση του πάρκου Γκέζι, ναι, το 2013. Ναι, απέτυχε. Ναι. Δεν τον ρίξαν. Είπαν ότι ήταν διαφθαρμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Βάλανε τον πρώην πνευματικό του πατέρα, του Φετουλά Γκιουλέν, να τον χτυπήσει, να του πού ήταν διαφθαρμένος. Δεν το κατάφεραν. Ήρθε η δεύτερη προσπάθεια. Το πραξικόπημα. Και που ήμουν εκεί τότε. Εκεί. Και εγώ μάλιστα απεκάλυψα πρώτος στην τηλεόραση του Σταρ ότι οι Αμερικανοί είχαν έτοιμη την Αξενέρ, μία Μεράλα Αξενέρ, που δεν ήξερε κανένα στην Ελλάδα ποια ήταν, και όταν είπα Μεράλα Αξενέρ μου είπαν ποια είναι αυτή, που ήταν μία γυναίκα του ΜΕΧΑΠΕ των Γκρίζων Λύκων, πρωτού φτιάξει το δικό της κόμμα, το Υγιή Παρτί, και... Την είχαν έτοιμη γιατί, για πρωθυπουργό? Διότι ήμουν στη... Για πρωθυπουργό την είχανε. Να αντικαταστήσει τον Ερντογάν. Όταν θα δολοφονεί το σχέδιο ήταν να δολοφονήσουν τον Ερντογάν οι Αμερικανοί από το Ιντζιλίκ. Και όταν θα δολοφονούσαν τον Ερντογάν, θα κάνανε ηγέτιδα, πρωθυπουργό πρώτα, την Αξενέρ. Και το είπε αυτό στο Τσάρ και μάλιστα βγήκε ως είδηση τότε. Κανένας δεν ήξερε στην Ελλάδα ποια είναι η Αξενέρ. Τότε τη λένε Λίκαινα και τρέχα γύρευε και την ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Λοιπόν, τότε λοιπόν όταν απέτυχε, εγώ ήμουν στην Τουρκία τότε και το είχα μάθει από πρώτο χέρι ότι ετοιμαζόταν το πραξικόπημα και εκεί έμαθα για την Αξενέρ και το είπα όταν επέστρεψα. Απέτυχε λοιπόν διότι ο Ερντογάν το έμαθε, φυσικά το έμαθε ο άνθρωπος, ότι θα τον ρίχνανε και ότι θα τον δολοφονούσαν. Ποιο ήταν το κρίσιμο σημείο που απέτυχε? Γιατί ο Ερντογάν πήρε το αεροπλάνο να φύγει. Είχε φοβηθεί. Διότι τι έκανε? Έμαθε και το έμαθε και από τον Πούτιν, ο οποίος τον πήρε τηλέφωνο και του λέει πρόσεξε, υπάρχει πραξικόπημα. Και μάλιστα μετά ο Πούτιν
είπε ότι ξέρεις εγώ σε έσωσα χάρη σε αυτό. Λοιπόν, μαθαίνοντάς το, οι πραξικοπηματίες βλέποντας ότι το είχαν αποκαλυφθεί, δεν περίμεναμε, διότι πρόκειται να γίνει το Σεπτέμβριο και έγινε τον Ιούλιο, δηλαδή βιάστηκαν για να προφθάσουν την αντίδραση του Ερντοάν και το κάναν τον Ιούλιο και τους έπιασε ο Ερντοάν και τους γέλησε και είπα μάλιστα ότι ήταν θέλημα Θεού που έγινε αυτό, διότι βγήκα πιο δυνατός. Η τρίτη φορά είναι τώρα στις εκλογές. Αυτό είναι η τρίτη προσπάθεια αποδεκατήσεως δολοφονίας του Ερντοάν θα γίνει τώρα. Πώς? Να σας πω. Γίνονται οι εκλογές. Θα τις κερδίσει άνετα, φαντάζομαι. Τι λέτε, τι λέτε. Λοιπόν, φυσικά, επειδή ξέρει ότι είναι ζωή θάνατο, ο πληγωμένος Σταύρος τον έχουν από παντού καρφώσει, τρέχουν τα αίματα από παντού, έχετε ποτέ πάει σε ταυρομαχία. Ο ταυρομάχος, η πικαδόρη εκεί και το Ταύρος. Αυτός είναι ο Ερντοάν, ο οποίος έχει τρελαθεί. Τα αίματα από παντού. Δεν μπορεί να χάσει ο Ερντοάν. Διότι αν χάσει, πεθαίνει. Λοιπόν, ή θα κάνει νόθες εκλογές αν χρειαστεί. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ελέγχει τις εκλογές, εάν δει ότι δεν τα βγάζει, θα κάνει νόθες. Δεν πάνε να λένε μετά ότι είναι νόθες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τις πάρει. Θα τις πάρει σίγουρα, θα τις πάρει, διότι ξέρει ότι αν χάσει, πάει, τελείωσε. Οκ, και μετά? Ποιο θα και μετά θα πεθάνει. Θα είναι το τέλος του, προσπαθώ να καταλάβω. Διότι το τέλος του. Όταν εσείς... Το τέλος του θα είναι του Καντάφη, θα είναι του Σαντάμ. Ξέρετε πώς πέθανε ο Καντάφη, πώς πέθανε ο Σαντάμ. Θα τώρα... είναι ο μέγας παλιάνθρωπος προδότης, ξέρω εγώ, που θα πούνε οι δυτικοί. Όλοι οι πολιτικοί μπορεί να έχουν αυτό το τέλος. Και θα τον διαλύσουν. Αλλά δεν βλέπω, λέω σε άμεσο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, πώς μπορεί να το κάνουν. Να του την ξαναστήσουν οι Αμερικάνοι. Να του στήσουν και άλλη απόπειρα, φαντάζομαι έχει πάρει τα μέτρα. Όχι, αφού ούτως ή άλλως θα αποτύχει. Διότι όταν κάνει νόθες εκλογές, που βεβαίως όλος ο κόσμος θα μάθει ότι είναι νόθες εκλογές, εκεί είναι που θα τον χτυπήσουν. Μήπως ο πολιορκητικός κρύος στην πραγματικότητα είναι η οικονομία που τον χτυπάνε τώρα, που είναι αυτό είναι δευτερεύον. Βεβαίως και είναι οργανωμένο εκ των προτέρων από τις μεγάλες δυνάμεις και από τις χρηματοστικές. Δυνάμεις τώρα, οικονομικές δυνάμεις, αλλά είναι δευτερεύον, διότι δεν θα προφθάσουν, όσο και να είναι η οικονομία θα χειροτερεύσει, θα φανεί ότι χειροτέρευσε πολύ μέσα σε, ας πούμε, σε μερικούς μήνες. Το θέμα δεν είναι πρωτεύον αυτό. Αυτό που πρωτεύει είναι ότι θα κάνει νόθες εκλογές αν χρειαστεί, εκτός και τις κερδίσει χωρίς νόθες, αμφιβάλλω. Και τότε θα τον χτυπήσουν με τοπικά, λέγοντας ότι είναι ένας δικτάτορας ο οποίος έκανε νόθες εκλογές, θα σηκωθούν όλοι διότι θα φανεί ότι είναι νόθες και θα τον διαλύσουν. Πάντως, δεν χρειάζεται οικονομία προς το παρόν. Βλέπω ότι ασχεί μια τρομοκρατία τώρα στην Τουρκία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πώς δεν μπορεί. Ο Καντάφη ήταν το ίδιο. Πώς ο στρατός είναι τελείως ανήσυχος. Δεν μπορείς ακόμη να ελέγξεις το στρατό. Τον έχει με διαλύσει. Τους μισούς δεν έχει στη φυλακή σχεδόν. Η άλλη μισή νομίζει ότι είναι δική του, δεν είναι δική του. Λοιπόν, το λέει ο ίδιος ότι φοβάται καινούριο πραξικόπημα. Το λέει ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα έρθουμε να μας πείτε τι έχει μείνει στην Τουρκία. Καταρχήν, τι έχει μείνει από τον Γιουλέν, τον οποίο τον έχει δείξει τόσες φορές ότι ήταν πίσω από το πραξικόπημα και πολλά άλλα. Και ο οποίος ήταν δικός μου. Συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη, τον γνωστό καθηγητή, ίσως από τους πιο καλούς γνώστες τουρκολόγους που ξέρει τα θέματα της Τουρκίας και της περιοχής μας ο κανένας. Πάντως, καλά σας λένε αιρετικό. Έχετε αιρετικές απόψεις. Με τις οποίες πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ, έχω διαφορετικές εκτιμήσεις, γιατί αισθάνομαι ότι όλο αυτό το διάστημα η παγκόσμια ηγεσία, αν πάρουμε δηλαδή τους 2, 3, 4 μεγάλους, είναι κάτι μεταξύ παραφρόνων και παρανοϊκών. Υπερβολική δηλαδή βρίσκω. Και τον Τραμπ και έτσι. Θα μου πεις τώρα, ο Τραμπ μέσα στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχει δημοφιλία, γιατί τους παίζει το παιχνίδι. Έτσι. Διότι δεν είναι θατζής. Αυτό που λέει το κάνει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εμείς δυστυχώς προς το παρόν, ο Έλλην λέει θα, αύριο. Καλά, το έχουμε αυτό εμείς. Ναι, μα αυτό πρέπει εδώ και τώρα. Μέχρι στιγμής αυτό που έκανε ο Τράμπιος, ό,τι είπε το κάνει. Το κάνει με τον καιρό, το κάνει. Δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν πάει εσύ να του πεις
τους μετανάστες θα τους γυαλίσει. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Για πείτε μου τώρα για τον Γιούλεν. Τι συνέβη και τα χαλάσανε, ενώ φαινόταν ότι ήταν πραγματικά πνευματικός πατέρας και μετάγος ναι. του Ερντογάν. Εγώ τον έζησα του Φετούλα Γιούλεν, διότι είμαι της παρέας του που λένε, δηλαδή είμαι από τον εσωτερικό κύκλο του Φετούλα Γιούλεν. Γι' αυτό και τώρα φοβάμαι να πάω στην Τουρκία, διότι θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Φετό λέγεται η οργάνωση δήθεν για το Ερντογάν ότι είμαστε τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, ο Φετούλα Γιούλεν είναι ένας ημάμης, σούφης, αιρετικός του Ισλάμ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ήδη το 1999 για πραξικόπημα και τον είχαν καταδικάσει οι δικαστικές αρχές της Τουρκίας. Τον είχαν φυγαδεύσει οι Αμερικανοί, τον εγκατέστησαν και από τότε είναι εκεί, τον εγκατέστησαν σε ένα αγρόκτημα στην Πενσιλβανία, όπου είναι ακόμη εκεί. Γιατί? Διότι οι Αμερικανοί θέλαν να τον χρησιμοποιήσουν για Αγιατολά Χωμεϊνή της Τουρκίας. Δηλαδή την είχαν πάθει οι Αμερικανοί, οι οποίοι συνεχώς κάνουν λάθη φοβερά, ενώ έχουν όλη την τεχνολογία του κόσμου, δεν είναι καλοί διπλωμάτες, δεν είναι καλοί διαπραγματευτές. Λοιπόν, και δεν προβλέπουν σωστά. Όταν το 1979 έριξε ποιος, ένας παπάς, ο Αγιατολά Χωμεϊνή από τη Γαλλία με κασέτες, έστελνε κασέτες στους δικούς του από τη Γαλλία και έριξε το Σάχη, τα χάσαν οι Αμερικανοί. Δεν είχαν ποτέ προβλέψει μπορούσε αυτός ο παπάς να ρίξει το Σάχη. Μην την ξαναπάθουμε. Οπότε έκτοτε ετοίμασαν τον Τούρκο Αγιατολά που θα τον είχαν στο χέρι τους, και αυτός ήταν ο Φετούλα Γιούλεν. Τον έφεραν λοιπόν στην Αμερική και από εκεί άρχισε όλη η επιχείρηση των Φετουλατζίδων. Δηλαδή άρχισε πρώτον βοήθησε τον Ερντογάν να έρθει στην εξουσία. Ο Ερντογάν δεν μπορούσε να έρθει στην εξουσία διότι ήταν του θρησκευτικού κόμματος, η θρησκευτική, ο Ερμπακάν πρώτα τον έριξαν, έγινε και πρωθυπουργός, ήταν το θρησκευτικό κόμμα. Μετά κάνανε άλλα κόμματα θρησκευτικά, κάθε φορά οι στρατιωτικοί τους έριχναν. Πήγε και ο Ερντογάν, ο οποίος ήταν και αυτός της παρέας των θρησκευτικών, του Ερμπακάν, έγινε δήμαρχος. Ήταν ποδοσφαιριστής ο άνθρωπος, καλός ποδοσφαιριστής, έγινε δήμαρχος Κωνσταντινούπολεως και είπε μια μέρα ένα πείμα, είπε λέει, δεν ήταν δικό του το πείμα, αλλονού, βλέπετε λέει, εμείς έχουμε τους μιναρέδες, είναι η πύραυλή μας και θα νικήσουμε με τους μιναρέδες. Τον κλείσανε στη φυλακή. Οπότε του λέει ο Φετούλα Γιούλεν, θα σε βοηθήσω να έρθει στην εξουσία, αλλά βάλε νερό στο κρασί σου. Και έγινε τότε ισλαμιστής, λέει, πάρα πολύ μετριοπαθής. Χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων. Λοιπόν, και ο πνευματικός του πατέρας ήταν ο Φετούλα Γιούλεν επί 10 χρόνια. Όταν πήρε την εξουσία το 2003, μέχρι το 2013, ο Φετούλα Γιούλεν ήταν πίσω. Ο Φετούλα Γιούλεν κατάφερε με τη βοήθεια των Αμερικανών πολλά χρήματα να ελέγξει το στρατό, να ελέγξει την αστυνομία, να ελέγξει τη δικαιοσύνη, να ελέγξει την παιδεία, να ελέγξει τη δημοσιογραφία, να ελέγξει τις τράπεζες, είχε δική του τράπεζα. Και πώς χάλασε λοιπόν, αυτή η καταπληκτικό. Και είχε ως άνθρωπό του τον Ερντογάν. Το 13 του λένε οι Αμερικανοί, ήρθε η στιγμή τώρα να τον ρίξουμε και να έρθεις εσύ στην εξουσία, εσύ Φετούλα Γιούλεν, εσύ ο ελεγχόμενος από τους Αμερικανούς, ο Αγιατολά της Τουρκίας. Τι θα κάνεις μου? Αυτό ήταν την άνοιξη του 13. Ήρθανε το ηγετικό στελέχος των Φετουλατζίδων στην Οτάβα που ήμουνα και μου λένε θα τα χαλάσουμε με τον Ερντογάν. Του λέω πώς θα τα χαλάσουμε, λέω, αφού 10 χρόνια τώρα συνεργαζόμαστε με τον Ερντογάν, τώρα θα τα χαλάσουμε? Λέει ναι, λέει, διότι είναι διαφθαρμένος. Λέω τώρα το βρήκατε ότι είναι διαφθαρμένος, δηλαδή ξυπνήσατε τώρα?
λέει, πολύ διαφθαρμένος, λέει, λεπτά πολλά και ο γιος του και ο γαμπρός του και τραχαγερή. Του λέω, δεν είμαστε καλά μας. Κατάλαβα ότι επρόκειτο περί σχεδίου. Και έγινε το Γκεζί Πάρκ. Ωραία. Αφού τον κατηγόρησαν για όλα, τα κατάφερε και επεβίωσε. Από εκεί και πέρα ο Φετουλά Γκυλένα έγινε εχθρός και άρχισαν να κλείνουν τους οργανισμούς του και τα λοιπά. Τότε για δεύτερη φορά που έγινε το πραξικόπημα που απέτυχε, πάλι με το Φετουλά Γκυλένα. Και αυτός παραμένει εκεί τώρα. Τώρα, γιατί... Αυτός έχει αρνηθεί βέβαια, έτσι, ότι έχει καμία σχέση. Εννοείται, μα εσείς αρνήσατε, δεν ήταν αρνηθεί, μα προς Θεού. Βεβαίως και αρνήθηκε. Βεβαίως και αρνήθηκε. Πάντως, ναι, δεν το συγχωρεί από ό,τι έχω καταλάβει με τίποτα ο Ερντογάν. Δηλαδή, ήταν ο πνευματικός πατέρας, είτε η σχέση Αριστοτέλους Αλεξάνδρου. Ο Φετουλά Γκυλένα είναι ο Αριστοτέλης του Ερντογάν. Είναι ο φιλόσοφος πίσω από τον Ερντογάν. Λοιπόν, άλλωστε και ο Αλέξανδρος θα χάλασε το τέλος με τον Αριστοτέλη. Εντάξει, πάντως είναι μια σχέση η οποία φαίνεται ότι επηρέασε πάρα πολύ τα τουρκικά πράγματα. Και όταν ήταν στα καλά της και όταν χάλασε. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά εμάς, χωρίς να θέλω να κοντίνω την πολιτική διάσταση του πράγματος που εσείς τη βλέπετε διαφορετικά, είναι το πώς ο Ερντογάν πιέζει όλους τους γείτονες, όλους τους σύμμαχους, μια τα χαλάει με το Πούτιν, μια τα φτιάχνει, μια, πιέζει και εμάς. Και αυτό μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Εμάς νομίζουμε μας δίνει προβλήματα. Ο Ερντογάν υποχρεώθηκε από τα πράγματα να γίνει μεγάλος. Γιατί? Διότι έπαιξε το παιχνίδι του ουδετερισμού που είχε παίξει προηγουμένως ο Νάσερ. Ο Νάσερ είναι ο πατέρας του ουδετερισμού που το έπαιζε Ρωσία-Αμερική στον πόλεμο των... ψυχρό πόλεμο. Λοιπόν, ή ο Πούτιν στην αρχή είχε γίνει έξω φρενών κατά του Ερντογάν. Άλλωστε, Τουρκία και Ρωσία ποτέ δεν συμφώνησαν. Όλο πολέμους είχαν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά ο Πούτιν ως μεγάλος ηγέτης είπε, συμφέρει τώρα να ρίξω τον Ερντογάν. Θα μπορούσε να τον ρίξει τον Ερντογάν. Του είχε ρίξει ένα, όπως ξέρετε, ένα αεροπλάνο. Είχε δολοφονήσει τον Ρώσο πρέσβη στην Άγκυρα. Οι Αρμένοι έξω φρενών ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Οι Αρμένοι από την άλλη μεριά. Σκέφτηκε ο Πούτιν ότι αν εγώ ρίξω τον Ερντογάν, ποιος θα υποφεληθεί? Η Αμερική. Οπότε και δεν με συμφέρει να διαλύσουμε την Τουρκία, διότι αυτό είναι το ανατολικό τελικά ζήτημα. Η Αγγλία που ήθελε να διαμελήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία την ήθελε όλη δική της. Συνεπώς έλεγε ότι όχι, δεν θέλω να τη διαμελήσω, διότι αν τη διαμελούσε θα έπαιρνε ο καθένας ένα κομμάτι. Συνεπώς έλεγε, είχε το μέχρι το 1914 η θεωρία ότι πρέπει ο άρρωστος άνθρωπος της Ευρώπης που λέγανε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην διαμένει, για να πάρει όλη την, να την πάρει στην καλή στιγμή η Αγγλία. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει συμβαίνει να διαμεληθεί τώρα η Τουρκία, διότι υποχρεωτικά ένα μέρος τουλάχιστον θα το πάρει η Αμερική. Και όταν πέσει ο Ερντογάν θα είναι τελικά προς όφελος της Αμερικής. Συνεπώς βρήκε έναν τρόπο να ξεχάσει το όλες αυτές τις φοβερές ύβρις που έκανε ο Ερντογάν κατά της Ρωσίας και τον έκανε σύμμαχο. Καλά, κάποια στιγμή το κρατάει. Ο Ερντογάν ξέρει ότι δεν μπορεί να τα φτιάξουμε. Του έδωσε λοιπόν τα S-400. Τρελάθηκαν οι Αμερικανοί, διότι ξέρουμε ότι τα οπλικά συστήματα όταν τα παίρνεις από την απέναντι δύναμη ελέγχεις τη χώρα, διότι για τα ανταλλακτικά. Και του είπε η Αμερική του Ερντογάν, πρόσεξε μην πάρεις τα S-400, διότι τότε θα δεις που θα δεις και θα δεις. Λοιπόν, και τα παίρνει. Αλλά την ίδια στιγμή παίρνει και τα αεροπλάνα, λέει, να τα πάρω και τα αεροπλάνα, τα S-35 από την Αμερική. Το παίζει ο Ερντογάν, το παίζει πάρα πολύ καλά, ουδετεριστικά. Τελικά είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι να τα δει μεταξύ δύο μεγάλων. Σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι λέμε πως έχουμε εμείς πρόβλημα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, εμείς ούτως ή άλλως θα διαμελιστούμε. Εάν μα γιατί το λέτε τώρα αυτό, γιατί θα διαμελιστούμε, υπάρχει σχέδιο. Και μάλιστα σε 6 κομμάτια.
Όχι σε πέντε, σε έξι κομμάτια. Την Ελλάδα. Θα σας πω τα έξι την Ελλάδα θα διαμελιστούμε. Ναι, θα διαμελιστούμε. Είναι σχέδιο των μεγάλων και το έχω γράψει επανειλημμένως και έχω βάλει και σχέδια και χάρτες. Έχω δημοσιεύσει χάρτες από το 2007. Όχι τώρα, το 2007. Το πρώτο απόδειξη αυτού που λέω είναι η λύση που δόθηκε στο Σκοπιανό. Αυτή είναι η πρώτη. Θα συνεχιστεί. Θα έχουμε Μεγάλη Αλβανία, θα έχουμε Μεγάλη Θράκη και τα λοιπά, όσο Μεγάλη Κρήτη. Όχι Μεγάλη Κρήτη απλώς. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Δεν είναι η Τουρκία ο κίνδυνος, ούτε καν τα Σκόπια. Αφού μας πιέζει συνεχώς. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πώς να το βρούμε, ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας. Είμαστε η απικία. Ναι, λοιπόν, πώς θα κατάφερε ο Ερντοάν, πώς θα κατάφερε και το παίζει. Έτσι, ναι, αλλά προηγουμένως είπατε ότι είναι τελειωμένος. Είναι τελειωμένος. Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Όχι. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί, κοίταξε, παίζει τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει. Σου λέει δεν έχω τίποτα να χάσω, ούτως ή άλλως. Είμαι μελοθάνατος, μπορεί να κερδίσει. Μόνο όταν είσαι μελοθάνατος, όπως το 21, όλοι αυτοί οι ήρωες του 21, καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή κλπ. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε σε αυτά που λέμε. Το ελπίζω πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Και λοιπόν, εγώ ελπίζω. Επειδή περνάει ο χρόνος. Κάποτε είχατε πει για συνομοσπονδία και είχατε ακούσει τα εξαμάξεις. Ναι. Ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, όπως ναι. Είχατε πει. Αυτό θα μπορούσε ποτέ. Κοίταξε, να ισχύσει. Ο Ιωάννης, εγώ στις 26 του μηνός παρουσιάζω ένα, ναι. Και ένα άλλο βιβλίο, το οποίο όχι μόνο τα Βαλκάνια. Τον Ιωάννη Μεταξά, την εξωτερική πολιτική του Ιωάννου Μεταξά. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε πολύ μεγάλος στην εξωτερική πολιτική. Συνέχισε την πολιτική του Βενιζέλου σε καλύτερο ακόμα. Και τι αντίπαλος. Ήταν ο αντίπαλος, αλλά συνέχισε. Στα σημεία τα οποία συμφωνούσαν απόλυτα ήταν η Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Σας φαίνεται, διότι ζούμε ανιστόρητη. Εγώ δεν σας λέω ότι είμαι υπέρ της που είμαι της Ελληνοτουρκικής Συνομοσπονδίας. Εγώ όμως ξέρω ότι ο Βενιζέλος το 30 είπε καθαρά Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Ο Μεταξάς το ίδιο είπε Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Ο Παπαδόπουλος το 67 με τον Πατακό είπε. Μα πιάνονται αυτοί τώρα. Ένα λεπτό. Σας λέω τι είπανε. Ναι. Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Δηλαδή, εγώ είμαι ο τελευταίος που λέει Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία. Τι θα κάνουμε αυτό. Γράφτηκε θα... ένα βιβλίο. Θα μας καπελώσουν οι Τούρκοι. Γράφτηκε ένα βιβλίο, το οποίο είναι μία διδακτορική διατριβή του Χρήστου Κυπραίου, που λέει στα αγγλικά και δημοσιεύτηκε τώρα στα ελληνικά και λέει ο Ελληνοτουρκισμός από τον Γεώργιο τον Τραπεζούντιο 15ο αιώνα στον Δημήτρη Κιτσίκη. Αυτό λέει ο τίτλος. Ο Ελληνοτουρκισμός από τον Γεώργιο τον Τραπεζούντιο στον Δημήτρη Κιτσίκη. Η ιδέα της Ελληνοτουρκικής Συνομοσπονδίας. Οι Έλληνες οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι σου λέει αυτή είναι τρέλα του Κιτσίκη. Μα δεν είναι τρέλα του Κιτσίκη. Είναι από την εποχή του 15ου αιώνα η υπόθεση αυτή. Ναι, το περιγράφεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνουμε μεγάλοι εάν δεν ενωθεί το Αιγαίο. Το έχω πει επανειλημμένως ως εξής. Είναι σαν να τους το δίνουμε έτσι. Κάτσε, όχι. Ναι. Η εικόνα είναι η εξής. Το Αιγαίο είναι σαν μια τραχέα. Ναι. Με δύο πνεύμονες. Ο πνεύμονο, ο δεξιός και ο αριστερός. Ο δεξιός είναι τα Βαλκάνια, ο αριστερός είναι η Ανατολία, είναι η Μικρασία. Εάν κόψει τα δύο το Αιγαίο, δηλαδή δεν έχουμε τις δύο ακτές, δεν μπορεί να επιβιώσει ο οργανισμός, διότι κόβει στην τραχέα. Για τους δύο πρέπει να ενωθεί το Αιγαίο. Εγώ προσπαθώ να ενώσω το Αιγαίο προς χάριν της Ελλάδος. Προς χάριν της Ελλάδος. Αλλά αυτό είναι ο Ελληνοτουρκισμός με τους Αλεβίδες. Λοιπόν, πέρασε η ώρα και πολλά πράγματα τα συζητήσαμε. Το ξέρα εγώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ζεσθενόταν η κουβέντα, γιατί είχα να ρωτήσω για τον Οζάλ, για τον Γιλμάζ. Πού να τα πούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε 5-6 εκπομπές ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την κουβέντα. Αλλά μου είπες ότι θα μου βάλεις στο YouTube. Θα τα βάλουμε όλα. Θα τα βάλουμε. Όχι το θα το ελληνικό, όχι θα τζι. Τι να κάνω, Ανδρέας Παπανδρέου. Θα το κάνεις στο YouTube. Θα το κάνω. Εγώ θα κοιτάξω, αύριο θα το έχεις κάνει το YouTube. Θα το κάνουμε. Και θα το διαφημίσω παντού, στα πέρατα και θα πω είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κιτσίκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.